Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήθελα για ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα ανεξήγητο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στην Ισπανία από το 1971 μέχρι και σήμερα και θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε εδώ πέρα μαζί. Το φαινόμενο αυτό είναι το φαινόμενο των πρόσωπων Μπελμέζη. Όλοι ξέρουμε ότι το πρόσωπο είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο του ανθρώπου, καθώς με αυτό ο άνθρωπος δίνει τα συναισθήματά του, νιώθει φόβο, νιώθει χαρά, να νιώθει οτιδήποτε. Αλλά υπάρχουν μερικές φορές σε κάποιες περιπτώσεις όπου το πρόσωπο δείχνει μια άλλη εκδοχή του εαυτού του ατόμου που το δείχνει. Και αυτό ακριβώς είναι τα πρόσωπα Μπελμές. Τα πρόσωπα Μπελμές θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα παραφυσικά μυστήρια, η οποία ίσως έχει εξήγηση. Το 1971, μια γυναίκα στο χωριό Μπελμές της Ανταλουσίας, που θεωρείται ένα από τα πιο πλούσια και όμορφα μέρη της Ισπανίας, η Μαρία Γκόμες Περέιρα, βρήκε στο πάρωμα του σπιτιού της, ειδικά στην κουζίνα, ένα σχήμα, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πρόσωπο. Προσπάθησε να το καθαρίσει χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ο άντρας της και ο γιος της το καθαρίστηκαν εντελώς, αλλά το πρόσωπο μετά από λίγες μέρες επανεμφανίστηκε. Και από τότε το σπίτι των Περέιρα δέχεται πολύ κόσμο και έγινε γνωστό ως La Casa de las Caras, το σπίτι των προσώπων. Τα πρόσωπα άρχισαν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται χωρίς εξήγηση και παραμένει μυστήριο. Μετά την καταστροφή του πρώτου προσώπου στην κουζίνα του σπιτιού, μπήκε νέο τσιμέντο και όλα ξαναγύρισαν στο φυσιολογικό, έτσι έγινε τουλάχιστον. Μια εβδομάδα μετά, το πρόσωπο έκανε την επανεμφάνισή του. Τα νέα έκαναν την εμφάνισή τους στην πόλη και οι γείτονες άρχισαν να επισκέπτονται το σπίτι των Περέιρα για να βιώσουν αυτό το συναρπαστικό φαινόμενο. Σύντομα η οικογένεια είχε πιάσει την προσοχή του κόσμου. Απλά ήθελαν να ξεφορτωθούν όλα τα πρόσωπα και να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Πριν καταστρέψουν το πρόσωπο οριστικά, ο δήμαρχος του Μπελμές διέταξε να γίνει μια έρευνα πάνω στο θέμα. Γι' αυτό αρχαιολόγοι και μπουλντόζες πήγαν στο σπίτι του Περέιρα, ξύλωσαν το πάτωμα της κουζίνας και ερεύνησαν το τι βρίσκεται κάτω από το σπίτι. Και αυτό που βρήκανε κάτω από το σπίτι τους σόκαρε. Βρήκανε σκελετούς, αποκεφαλισμένους και περιτριγισμένα κρανία, που πολλά από αυτά υπολογίστηκαν ότι ήταν από το Μεσαίωνα και από τον 13ο αιώνα. Δοκιμάστηκε άλλο ένα πείραμα για να καταφέρω να ξεχνάω στα πρόσωπα. Τα κόκαλα ανοιχνεύτηκαν και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτά που βγαλούσαν τα πρόσωπα. Μια άλλη προσπάθεια που έγινε για να καθορίσουν τον διάγραφο που βγάλει τα πρόσωπα ήταν να ξαναφυτάξουν την κουζίνα από την αρχή και να την επιπλώσουν εντελώς με μπανιά για να αποτρέψουν κάποια παραβίαση. Έτσι, οι Περέιρα έκλεισαν την κουζίνα για περίπου 3 μήνες και σκέπασαν όλα τα παράθυρα ώστε να μην γίνει κανένα είδος παραβίασης. Και τελικά αυτό που έδειξε είναι ότι έδειξε και πάλι το πρόσωπο. Αυτά έγιναν μπροστά σε ένα γερμανικό πρόγραμμα και ένα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν γρήγορα την πληροφορία για τα πρόσωπα του Μπελμές. Όμως, ποια είναι η αλήθεια? Ποια είναι η λογική εξήγηση πίσω από αυτό το συγκεκριμένο και πολύ ωραίο μυστήριο? Ίσως η αλήθεια είναι μια πιο έντονη από οτιδήποτε άλλο. Καθώς για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν κάποιες θεωρίες οι οποίες λένε ότι τα πρόσωπα του Μπελμές είναι μια απάτη. Πολλοί αναλυτές, οι οποίοι εξέτασαν και τη Μαρία Περέιρα που ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής πάνω στο μυστήριο, αλλά και όλη την οικογένεια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα του Μπελμές εμφανίζονται μέσω της φωτογραφίας ή αλλιώς όπως το λένε φωτογραφία σκέψης ή αλλιώς photograph, όπου ένας άνθρωπος μέσα από το μυαλό του προβάλλει τις εικόνες που σκέφτεται στον τοίχο. Ποιος ήταν αυτός ο κάποιος? Γιατί δεν είναι κάποιος εξωτερικά από το σπίτι, αλλά είναι κάποιος μέσα από την οικογένεια. Και αυτός ήταν η Μαρία Περέιρα, η οποία υπολόγισαν οι επιστήμονες ότι οι φάτσες άλλαζαν όταν η Μαρία έλειπε από το σπίτι.
και στην ουσία μιμούνταν τα συναισθήματα της Μαρία Περέιρα. Η Μαρία πέθανε το 2004 σε ηλικία των 85 ετών. Αλλά το σπίτι της δεν σταμάτησε να είναι πολύ διάσημο στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί άτομα που πιστεύουν, εκτός από τη θεωρία του Photograph, πιστεύουν όμως ότι είναι όλα μία πάρτι, την οποία την οργάνωσε ο γιος της Μαρία, ο Ντιέγκο. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν τα πρόσωπα είναι αληθινά ή ψεύτικα. Είναι πράγματι photographs, δεν έχει αποδειχθεί πλήρως αν τα πρόσωπα είναι photographs. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες οι οποίες λένε για τα photographs. Ή απλά να είναι ένα καλωστημένο σχέδιο για να βγάλουν λεφτά, καθώς μετά την ανακάλυψη του μυστηρίου, το σπίτι του Περέιρα δέχτηκε πάρα πολύ κόσμο και έγινε πολύ γρήγορα διάσημο. Σημαίνει ότι κέρδισαν και λεφτά. Ή απλά να είναι όλο ένα σχέδιο ενός απατεώνα προκειμένου να πάρει λεφτά. Τα πρόσωπα του Μπελεμέστ έγιναν γρήγορα πάρα πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο και συγκεκριμένα σε όλη την Ευρώπη. Κάποιοι επιστήμονες το κατέταξαν στα top μεγαλύτερα παραφυσικά μυστήρια των τελευταίων ετών ή ακόμα και ολόκληρου του 20ου αιώνα. Αλλά τα πρόσωπα δεν σταμάτησαν να εμφανίζονται, καθώς σύμφωνα με κάποιες τελευταίες πηγές, τα πρόσωπα του Μπελεμέστ συνεχίζουν να εμφανίζονται και να καταγράφονται στο σπίτι των Περέιρα ακόμα και σήμερα μετά το θάνατο της Μαρίας. Οπότε αυτό το φαινόμενο με τα photographs δεν μπορεί να γίνει ακριβώς κατανοητό το πώς ακριβώς λειτουργεί στην περίπτωση της Μαρία Περέιρα, καθώς η Μαρία έχει πεθάνει. Οπότε δεν υπάρχει πλέον το photographs. Μπορεί όλο αυτό να είναι ψέματα και να μην εμφανίζονται πράγματα και να είναι όλα από το 1971, γιατί από τότε καταγράφηκαν τα πρόσωπα για πρώτη φορά στην ιστορία. Κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι μπορεί να είναι photograph, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι, καθώς εγώ δεν ξέρω πώς είναι τα photographs, καθώς σαν άγγελος δεν το έχω δοκιμάσει, ή μάλλον ούτε πρόκειται, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι κάποιος μπορεί να προβάλλει μια εικόνα, οποιαδήποτε εικόνα στο μυαλό του ή κάποια σκέψη και να τη σχηματίσει στον τοίχο σε ένα χαρτί. Αυτό λοιπόν το κάνουν πολλοί, είναι μια σπάνια ικανότητα την οποία λίγοι έχουν την ικανότητα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Τώρα να είναι απατεωνιά, μπορεί να είναι απατεωνιά, καθώς αφού πέθανε η Μαρία, τα πρόσωπα συνέχιζαν και εμφανίζονται. Οπότε θα μπορούσε ο γιος της να κάνει ακόμα αυτά τα πράγματα για να βγάλουν πιο εύκολα λεφτά. Ήταν ένας καλός τρόπος για να βγάλουν λεφτά, καθώς μάρτυρες του φαινομένου και ειδικά της ανασκαφής ήταν όχι μόνο η οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα και ιερείς, αστυνομικοί, παιδιά, δημοσιογράφοι, αλλά και οι ίδιοι αχαιρολόγοι. Οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και δεν είναι φάρσα. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ίσως μάλλον είναι και αληθινά. Και απλά να κρύβεται κάποια άλλη ιστορία πίσω από αυτά. Και να μην είναι έτσι όπως μας το έχουν δείξει η οικογένεια Περέιρα ή οποιοδήποτε άλλος, ο οποίος έχει αναφέρει το γεγονός. Τα πρόσωπα του Μπελεμέστ είναι μια μοναδική περίπτωση, μοναδικό ιδιαίτερο φαινόμενο, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο στην παρατήρηση. Εγώ, αν πήγαινα εκεί στην Ισπανία, θα έκανα και μια στάση από εκεί για να τα δω και να τα φωτογραφίσω. Για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι μόνο επειδή ήταν η δουλειά μου, επειδή μου αρέσουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή και στο Στόνχενς θα πήγαινα και σε οποιοδήποτε άλλα μέρη, όπως και στους καθολικούς λίθους στην Τζόρτζια θα πήγαινα και στο Ντουοσβάμ θα πήγαινα, στο Staffordshire στην Αγγλία, ένα μνημείο. Θα το δούμε σε άλλο βίντεο. Οπότε, εν τω μεταξύ, παιδιά, μέχρι τώρα έχουμε κάνει πάρα πολλά. Παρά ότι οι αναλύσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Λοιπόν, θυμάστε το τετράδιο. Θα σημειώσω τι έχουμε κάνει για να δούμε πού είμαστε. Λοιπόν, τους παλαιούς τους έχουμε κάνει. Τον Νεκρονόμικον τους έχουμε κάνει. Το Σικάτα 301 το έχουμε κάνει. Το Μαράνας Web το έχουμε κάνει. Την Ελίσσα Λάμ θα την κάνουμε. Το πέρασμα Τάιτλοφ το έχουμε κάνει. Οπότε μέχρι τώρα την Ελίσσα Λάμ πρέπει να την κάνω και σήμερα. Δεν ξέρω, θα δω πώς θα το κάνω. Τον άνθρωπο από το τώρα θα το κάνουμε σε ξεχωριστό βίντεο, αλλά όχι ανάλυση όπως τώρα. Θα το κάνουμε σε λίστα μαζί με κάποια άλλα μυστήρια που έχω συλλέξει, τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα στην αναφορά. Μετά έχουμε το χειρόγραφο Voynich και αυτό θα το κάνουμε σε λίστα και όχι σε ανεξάρτητο βίντεο. Επίσης θα κάνουμε και για απλά φαντάσματα, μιας και θέλω να πιστέψω λίγο στην παλιά σειρά του καναλιού μου που παρουσιάζω κάποια πλοία. Καθώς υπάρχουν στην ιστορία πάρα πολλά κανεγραμμένα απλά φαντάσματα, όπως είναι το Τζογίτα, το Μπάντσιμο, το Οκτάβιους, ο Πιάμινος Ολλανδός, το Μέρι Σελέστε, σίγουρα θα τα ξέρετε αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση.
Και μετά θα ασχοληθούμε και λίγο με θέματα του ίντερνετ, όπως είναι αστικοί μύθοι, όπως είναι τα creepypasta, όπως είναι περίεργα βίντεο στο YouTube, όπως είναι το Momo, το Jonathan Kalinto, το Blue Whale, ο Jeff Δολοφόνος, ο Slenderman, ο Smiledog, ο Rake, τα SCP. Και μετά στο τέλος θα τελειώσουμε με θέματα της επιστήμης, που είναι Mandela Effect, παράλληλα σύμπαντα, περίεργες θυσκίες και θεωρία μετά το θάνατο. Και μπορεί να βρεθούν και άλλα παρόμοιως. Οπότε παιδιά, αυτό το βιντεάκι μας, αναλύσαμε τα πρόσωπα του Μπελμές. Στο επόμενο βίντεο θα αναλύσουμε λίγο το θάνατο της Ελίζα Λαμ. Έχω κάνει και το Title of Pass, έχω κάνει και το πέρασμα Χαμπάρ Ταμπάν και θα ανεβούν αυτά τα βίντεο τις επόμενες μέρες. Οπότε παιδιά, αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!